Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η απάντηση στο ερώτημα του ποιος είμαι είναι απλή. Αλλά η απάντηση στο ερώτημα του τι είμαι, γιατί αυτό είναι και το βασικό ερώτημα, μπορεί να γίνει αντιληπτή σιγά σιγά μετά από πολλή δουλειά. Συνιστώ να πάρετε το βιβλίο, γιατί το θέμα του είναι αυτό. Ποιος ή τι είμαι. Είναι δηλαδή ουσιαστικά αυτή η παρουσίαση που κάνουμε τώρα, αλλά σε 300 σελίδες. Λοιπόν, το τι είμαι απλά είναι ενέργεια. Ενέργεια είναι. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Εντάξει. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο και αναλύσουμε το γεγονός ότι υπάρχει πνεύμα, το ότι υπάρχει νόησης, το ότι υπάρχει συνέστημα ή αστρικό σώμα και το φυσικό σώμα τη ευκαιρία, όταν τα αναλύσουμε αυτά, αυτομάτως τα ερωτήματα γίνονται πολύ πιο πολύπλοκα και πολύ πιο ενδιαφέροντα. Και τότε πλέον γίνεται ξεκάθαρο ότι το τι είμαι μπορεί να είναι ενέργεια, αλλά τι είναι η ενέργεια, τι είναι η ενέργεια, και από πού έρχεται η ενέργεια και πώς ενεργεί η ενέργεια. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχουν ακόμα επίσημα τοποθετηθεί στην κλασική φυσική. Λοιπόν, και εάν το αναλύσετε αυτό, θα φτάσετε στο συμπέρασμα ότι τα πάντα ξεκινάνε από το πνεύμα. Εκείνο λοιπόν που είμαστε είναι, είμαστε πνεύμα. Είμαστε μέρος μιας πνευματικής υπόστασης που μας έχει υλοποιήσει, τη ψυχή μας. Και η υλοποίηση είναι ένα μέρος της ψυχής, το οποίο βρίσκεται μέσα μας, ζει από εμάς, σε σημείο που μόλις φύγει, πέσαμε κάτω σαν σακί από πατάτες. Γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος, γιατί φεύγει η ψυχή. Ή βεβαίως γιατί χάλασε ένα ζωτικό όργανο και η ψυχή δεν μπορεί πια να μείνει στο σώμα. Αλλά μόλις φύγει η ψυχή, τελείωσε. Αλλά ακόμα και αυτός ο οποίος θα πεθάνει, γιατί ένα ζωτικό όργανο σταμάτησε να λειτουργεί και το σώμα του πέφτει κάτω, δεν είναι για πέθανο και το ξέρετε. Μπορεί να τον πάρεις πεθαμένο, έτσι όπως είναι, επειδή έχει φύγει η ψυχή, αλλά το σώμα ζει ακόμα. Τα όργανα του τα οποία είναι σε καλή λειτουργία μπορούν να τα πάρουν, να τα προσπαθεί να τα διατηρήσουν, να τα συντηρήσουν βασικά και να τα στείλουν και μεταμόσχευση μέσα σε ορισμένες ώρες. Όταν δεν τα πάρουν οι άλλοι γιατροί θα τα χρησιμοποιήσουν μια χαρά και θα δουλεύουν σαν καινούργια. Γιατί ακόμα ζούνε. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Σας είπα τώρα ότι το σώμα, εμείς πεθαίνουμε, φεύγει η ψυχή, αλλά το σώμα ζει. Τα όργανα. Μπορεί να πεθάνει το σώμα, τα όργανα, άμα τα συντηρήσεις, μπορεί να πάνε σε ένα νοσοκομείο και να μεταμοσχευθούν. Τι σημαίνει αυτό? Παιδιά, αυτό σημαίνει απλά ότι ψυχή δεν έχουμε μόνο εμείς. Έχει και το σώμα, έχουν και τα όργανα του σώματος, έχουν και τα διάφορα μόρια του σώματος, τα διάφορα τμήματα του σώματος, έχουν ακόμα και τα στοιχεία που αποτελούν ένα κύτταρο του σώματος, έχουν τη δικιά της ψυχή. Ακόμα και τα υποατομικά σωματήρια, τα οποία αποτελούν τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται το σώμα, έχουν τη δικιά της ψυχή, έχουν το δικό τους πνεύμα. Και αυτό θέλω να καταλάβετε. Γιατί το πνεύμα είναι το παν. Το πνεύμα μας δημιουργεί. Αυτό έχει την ύψιστη συχνότητα ή ικανότητα του γίγνεσθε. Αυτό έχει. Και εφόσον την έχει, δημιουργεί τα πάντα. Και τι κάνει το πνεύμα? Πρώτα απ' όλα είναι εκείνο που ξεκινάει το παιχνίδι. Λέει, θέλω να δημιουργήσω κάτι. Έχει την πρόθεση. Έτσι. Πρόθεση της δημιουργίας. Μπορεί να το κάνει αυτό. Όλη η δημιουργία είναι μια σκέψη, μια σκέψη του Θεού. Προφάσισε να ξεκινήσει να φτιάξει αυτό το πράγμα, τελείωσε. Έχει τη δύναμη, ξεκίνησε. Εντάξει. Και μόνο αυτό αρκεί. Παπ, έφυγε. Από εκεί και πέρα τώρα. Το έφυγε είναι υπεραπλούστευση.
Γιατί παίζουν πάρα πολύ, υπάρχει μεγάλη συνδημιουργία, υπάρχει... αυτή είναι η ερώτηση θα την εξηγήσουμε στην πέμπτη εβδομάδα. Αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε τώρα όμως είναι ότι τα πάντα ξεκινάνε από την ψυχή, από το πνεύμα, το οποίο πνεύμα είναι αυτό που έχει την πρόθεση και είναι εκείνο που παρέχει την ικανότητα της συντήρησης, της δημιουργίας. Αυτό την παρέχει. Ό,τι υπάρχει μέσα στο το πνεύμα το οποίο είναι σε ένα υποατομικό σωματίδιο, το πνεύμα που είναι σε ένα κύτταρο, που είναι σε ένα όργανο, που είναι στο σώμα, που είναι σε μας, εκείνο το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί τα πάντα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο επιπλέον δίνει η ψυχή για να ενεργοποιήσει όλο αυτό το γίγνεσθε, όλη αυτή τη δημιουργία, είναι η λεγόμενη πνευματική δύναμη. Είναι μια ψυχική ουσία, η οποία ψυχική ουσία διαχέει όλο το σύμπαν και η ύπαρξή του και μόνο είναι τέτοια που γίνεται ένας καταλήτης μετασχηματισμού, ένας καταλήτης αλλαγών, το οποίο εμείς το βλέπουμε σαν φυσικό αποτέλεσμα. Όταν έγραφα το βιβλίο και προσπάθησα να κοιτάξω τις γνώμες άλλων φιλοσόφων και άλλων επιστημόνων σχετικά με τη δημιουργία κλπ, εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και ακόμα γελάω όταν το σκέφτομαι, είναι το ότι όταν έφτασα στη μεταφυσική του Αριστοτέλη, έμεινα κατάπληκτος, γιατί ο άνθρωπος ήταν ο μόνος ο οποίος έλεγε ακριβώς αυτά που λέω εγώ πριν από 2.500 χρόνια. Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης, έλεγε ότι αυτό το οποίο υπάρχει μετασχηματίζεται, αλλάζει επί τη βάση της επίδρασης που έχει πάνω του μία άλλη ουσία η οποία είναι ήδη ενεργή. Με αυτή τη σειρά το έλεγε. Και έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αυτό που εμείς αναγνωρίζουμε σαν υπαρκτό, που είναι ο εθέρας, ο οποίος εθέρας, εδώ είναι αυτό, είναι γεμάτο από εθέρα, έτσι. Είναι γεμάτο από εθέα. Ο εθέας είναι η έννοια που έχουμε βρει από την αρχαία Ελλάδα, αλλά και σε άλλους πολιτισμούς, Ινδικό και Κινέζικο κλπ, ο οποίος υποδεικνύει ότι υπάρχει κάτι λεπτοφιές, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δούμε, αλλά το οποίο αλλάζει και αυτό καθώς αλλάζει δημιουργεί πράγματα. Λοιπόν, ο εθέας λοιπόν είναι η πρώτη ουσία βάσει του Αριστοτέλη και μια άλλη ουσία η οποία είναι ήδη ενεργή επιδρά πάνω στον εθέα και μετασχηματίζεται να φτιάξει άλλα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα το οποίο θα μπορούσαμε να εντάχει να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας σε αυτό το μοντέλο είναι το γεγονός ότι ενώ ουσιαστικά είμαστε τέσσερις υποστάσεις, πνεύμα, το οποίο παράγει την ψυχή, νοητική ικανότητα που παράγει τη σκέψη, συναισθηματική ικανότητα που παράγει το συναίσθημα κλπ, και το φυσικό σώμα, όλα αυτά είναι αλληλένδετα και συνδημιουργούν αεναός. Εάν δηλαδή αναρωτηθούμε τι είμαστε, κάποιος θα πει, ξέρω εγώ βλέπω κάποιον κύριο ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει ορισμένα πράγματα, το καθένας από εμάς έχει ένα φυσικό σώμα, εγώ παρουσιάζομαι εδώ, όπως το βλέπετε. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι αυτό. Είμαι και αυτό, και αυτό, και αυτό, όλα μαζί. Είμαι
ένα αυγό είμαι. Ένα ενεργειακό αυγό, το οποίο αποτελείται από όλα αυτά. Μέσα όμως σε αυτό το αυγό υπάρχει και, και το γεγονός το ότι υπάρχουν μέρη της, της ύπαρξής μου, τα οποία είναι της συγκεκριμένης πυκνότητος και συχνότητος που θα γίνουν, που είναι η αισθητήρια όργανά μας, οι αισθήσεις μας ικανές να διακρίνουν. Αυτό που διακρίνουμε είναι το φυσικό σώμα. Τα άλλα δεν τα διακρίνουμε. Τα άλλα δεν τα διακρίνουμε. Και επειδή διακρίνουμε μόνο αυτό, λέμε, να, αυτός είναι ένας άντρας, κάποιου ύψους, ξέρω εγώ, οτιδήποτε σκέπτεται ο καθένας. Αλλά αυτό είναι εκείνο το οποίο τα αισθητήρια όργανά μας μας επιτρέπουν να μπορέσουμε να συλλάβουμε. Ενώ ουσιαστικά είμαστε όλα και τα τέσσερα αυτά. Ανεξαρτήτως εντάσεως και πυκνότητος. Γιατί άλλωστε αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε είναι μόνο η πυκνότητα και η ένταση που αντιστοιχεί σε αυτές εδώ τις συχνότητες. Και επί τη ευκαιρία όλα αυτά ισχύουν για όλη τη δημιουργία. Όλη η δημιουργία είναι, είναι ουσιαστικά ενεργειακή. Επομένως τα πάντα τυχαίνει να χρησιμοποιούμε τον άνθρωπο στην επικοινωνία μας, γιατί είναι το δημιούργημα στο οποίο είμαστε κοντύτερα. Το ξέρουμε καλύτερα και μπορούμε να συζητήσουμε σε, σε σχετικό επίπεδο. Ενώ άμα μιλάγαμε για κάτι άλλο, θα έπρεπε να εξηγήσουμε εκείνα που αφορούσαν το συγκεκριμένο δημιούργημα. Στο σημείο αυτό μπορούμε να μπούμε και στον ερώτημα το οποίο έχουμε ξεκινήσει από την αρχή να μας απασχολεί, που είναι και είναι πραγματικότητα. Η πραγματικότητα για όλους μας είναι ουσιαστικά αυτό που οι αισθήσεις μας μας επιτρέπουν να θεωρούμε πραγματικό. Αυτό το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε. Με άλλα λόγια, είναι αποτέλεσμα των περιορισμένων αισθήσεών μας. Και από αυτής της πλευράς είναι απειρό. Πραγματικότητά μας είναι πολύ, πάρα πολύ μικρή. Πολύ περιοριστική και δεν καλύπτει και πολλά πράγματα. Ανάβεις υπόψη σου ότι, όπως είπαμε, η φυσική επιστήμη αναγνωρίζει ότι οι αισθήσεις μας μπορούν να δουν μόνο το 4% του ό,τι υπάρχει. Άρα, δεν κερδίζουμε και πολλά πράγματα από το πραγματικότητα. Επιπλέον, ξεχνάμε πιο πολύ από εμάς ότι αυτό που βλέπουμε δεν το δεχόμαστε σε πραγματικότητα. Ποτέ. Ακόμα και όταν γεννηθούν το βρέφος, άλλο βλέπει και άλλο καταλαβαίνει. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι εκείνο το οποίο θεωρείται στοιχείο το οποίο είναι πραγματικό και όχι αυτό το οποίο βλέπουμε. Λοιπόν, το βρέφος. Μόλις αρχίσει και ξέρει ότι έχει χεράκια κλπ. Μπορεί να πλησιάσει λίγο ένα σημείο που είναι ζεστό, με το που θα το πλησιάσει το έχετε προσέξει. Δεν θα τα ακουμπήσει. Με το που ένιωσε ότι υπάρχει κάτι ζεστό, έχει αρκετές πληροφορίες χτισμένες μέσα του να τραβηχθεί. Βεβαίως οι γονείς θα του πούνε το περίφημο Jesus κλπ. Για να το επιβεβαιώσουν ότι κάτι συμβαίνει. Αλλά το βρέφος το ίδιο δεν θα πάει να πέσει στη φωτιά, θα την αποφύγει. Που σημαίνει ότι μέσα του, κάπου μέσα του, είναι χτισμένο ο φόβος, αν θέλετε, ή η προειδοποίηση ότι αυτό είναι επικίνδυνο και πρέπει να το αποφύγει. Πού σημαίνει ουσιαστικά ότι ακόμα και χωρίς να μιλάει το βρέφος, επικοινωνεί με κάποιο σημείο της ύπαρξής του, το οποίο έχει αυτές τις πληροφορίες. Στο σημείο αυτό κάποιος μπορεί να πει ναι, είναι στο DNA. Στο σημείο αυτό εγώ ή θα σταματήσω να μιλάω ή θα αλλάξω κουβέντα.
Γιατί ο κόσμος ο οποίος μιλάει για DNA ξεχνάει το βασικό, ότι το DNA αναφέρεται στο βιολογικό σώμα και στα διάφορα χαρακτηριστικά του σώματος, τα βιολογικά που έχουν έρθει για σαν ορισμένο αριθμό γενεών κλπ. Και όχι στην ικανότητα να σκέπτεται και να αντιλαμβάνεται. Ο κόσμος ο πολίτης δεν καταλαβαίνει ουσιαστικά ότι ο εγκέφαλος είναι μόνο ένα επικοινωνιακό όργανο. Είναι ουσιαστικά ένας διακόπτης με το οποίο, με τον οποίο διακόπτει, επικοινωνεί το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος με κάπου αλλού, βλέπετε, νοητικό σώμα που δεν είναι στο φυσικό σώμα, είναι αλλού, και από εκεί πέρα παίρνει και οδηγίες και πληροφορίες βάσει των οποίων δημιουργεί την πρώτη του αντίληψη. Αυτή η αντίληψη αποτελεί μέρος της πραγματικότητας που είναι πολύ σημαντική και είναι αυτή η οποία αποδεχόμαστε ως επιτοπλίστων, που είναι γνωστή σαν αντιληπτή πραγματικότητα. Η αντιληπτή πραγματικότητα είναι η πραγματικότητά μας και είναι αποτέλεσμα του μέρους της ικανότητάς μας να διακρίνουμε και των γνώσεων τις οποίες έχουμε, που είναι χτισμένες στην προσωπική μας συνειδητότητα, που είναι ένα ακρογωνιαίο τμήμα του νοητικού επιπέδου. Αυτή λοιπόν η αντιληπτή πραγματικότητα είναι και η πραγματικότητα ως επιτοπλίστων, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Γιατί αυτή η πραγματικότητα είναι βασισμένη μόνο στο 4%. Και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ περισσότερο, αντιλαμβανόμαστε ότι η πραγματικότητά μας θα ήταν πολύ πιο εξηγήσιμη και θα μπορούσε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολύ περισσότερα πράγματα αν ήταν αυτό που ονομάζω εκτενής πραγματικότητα. Και σε τι διαφέρει η εκτενής πραγματικότητα από την αντιληπτή πραγματικότητα? Διαφέρει στο γεγονός ότι η εκτενής πραγματικότητα λαμβάνει υπόψη της και την εξωαισθητηριακή αντίληψη. Στο σημείο αυτό μπαίνουμε στην εξωαισθητηριακή αντίληψη, στο ESP. Όταν αρχίσουμε, φτάσουμε σε ένα σημείο να το αντιληφθούμε αυτό και αρχίσουμε πλέον και αναλύουμε όλα αυτά τα άλλα ανεξήγητα σημεία βάσει των οποίων ενεργούμε, όπως είπα, μια κυρία λέει δεν μπορώ να έρθω γιατί τα μάξι μου δεν δουλεύει και λοιπά, μείνε σπίτι. Αυτό για εκείνη ήταν κακό προαίσθημα. Εντάξει, θα μου πεις, είναι μπορεί να είναι και σύμπτωση, μπορεί να οτιδήποτε. Δεν θα το κρίνουμε. Εκείνο που πρέπει να κρίνουμε όμως είναι ότι πράγματι διέστησης υπάρχει. Και πολλοί κόσμος έχει σώσει τη ζωή του, και είναι γραμμένο αυτό σε πάρα πολλά βιβλία, μόνο και μόνο γιατί άκουσε μια εσωτερική φωνή που του είπε μείνε σπίτι σήμερα. Και δεν πήγε στο αεροδρόμιο, και δεν πήγε στο τρένο, και δεν πήγε οπουδήποτε αλλού. Εντάξει. Αυτή η διέστηση που είναι πολύ καλό παράδειγμα εξωαισθητηριακής αντίληψης, εάν δεν είχε ληφθεί υπόψη, θα είχαν φύγει αυτοί οι άνθρωποι. Και το ερώτημα βεβαίως είναι, τι είναι αυτό το ESP, τι είναι αυτή η εξωαισθητηριακή αντίληψη? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Συνήθως κάνω 10 παρουσιάσεις για τις εξωαισθητηριακές αντιλήψεις. Γιατί τόσο απαιτείται για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα, όχι βάθος, σε μια περιγραφή του τι υπάρχει. Αλλά το αναδεύω το κάνουμε αυτό, απλώς σας δίνω 2-3 παραδείγματα τα οποία υποδεικνύουν ότι πράγματι, ότι αν λάβεις υπόψη σου τα ερωτήματα τα οποία έρχονται σαν απάντηση από εξωαισθητηριακές αντιλήψεις και τις απαντήσεις τις οποίες μπορείς να βγάλεις από αυτή την ανάλυση, τότε πλέον η πραγματικότητά σου είναι εκτενής. Εγώ συνιστώ την εκτενή πραγματικότητα. Γιατί εκεί είναι και η ομορφιά. Εκεί είναι και ο πλούτος.